Η τσιγκουνιά είναι ωραία. Αυτό που για κάποιους είναι απλώς ένα περίεργο σλόγγαν, είναι για τους ανθρώπους σε αυτό το βίντεο το σύνθημά τους στη ζωή. Σήμερα σας παρουσιάζουμε μερικούς από τους πιο τσιγκούνιδες ανθρώπους στον κόσμο και σας δείχνουμε πόσο απόλυτα τρελά και παράξενα ζουν. Μεταξύ άλλων, σας παρουσιάζουμε τον πιο τσιγκούνι παππού που έζησε ποτέ και ο οποίος μάλιστα έθεσε σε πραγματικό κίνδυνο τη ζωή του εγγονού του εξαιτίας της τσιγκουνιάς του. Σας παρουσιάζουμε επίσης το πιο τσιγκούνικο ζευγάρι, την μάλλον πιο τσιγκούνικο Κούνα οικογένεια στον κόσμο, αλλά και σούπερ πλούσιους ανθρώπους που εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά τσιγκούνιδες και λιτοί, παρά το γεγονός ότι έχουν περιουσιακά στοιχεία δισεκατομμυρίων. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ στο Αξίζει να Γνωρίζετε. Ας ξεκινήσουμε αμέσως με ένα ζευγάρι Αμερικανών που χωρίς υπερβολή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το πιο τσιγκούνικο ζευγάρι στον κόσμο. Διότι η Καρίσα και ο Ρικ Παράν έχουν αφιερώσει ολόκληρη την καθημερινότητά τους στην εξοικονόμηση χρημάτων. Έτσι, το πρωινό του ζευγαριού ξεκινάει με ένα δίλεπτο ντους ακριβώς την ώρα του και το κάνουν μαζί. Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό στο ντους για τους δύο. Αντίθετα, το ζευγάρι εξοικονομεί περίπου 100 δολάρια σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό ετησίως. Για να εξοικονομήσει περαιτέρω έξοδα, το ζευγάρι χρησιμοποιεί ένα κοινό ξυράφι για τα πάντα. Αφού η Καρίσα ξυρίσει τις μασχάλες της, ο Ρικ χρησιμοποιεί το ξυράφι για τα γένια του. Οι δυο τους έχουν βρει επίσης έναν τρόπο να εξοικονομούν χρήματα όταν λούζουν τα μαλλιά τους. Η Καρίσα πλένει πρώτα τα μαλλιά της και στη συνέχεια δίνει τον αφρό που της περισσεύει στον σύζυγό της Ρικ. Με αυτόν τον τρόπο το ζευγάρι καταφέρνει να χρησιμοποιεί μόνο ένα μπουκάλι σαμπουάν το χρόνο. Τα μέτρα μείωσης του κόστους των παράντς δεν σταματούν ούτε στην στοματική τους υγιεινή. Γι' αυτό η Καρίσα και ο Ρικ δεν μοιράζονται μόνο μία κοινή οδοντόβουτσα, αλλά και το ίδιο κομμάτι οδοντικού νήματος. Οι δυο τους θέλουν επίσης να κρατούν τα υπόλοιπα έξοδα διαβίωσης όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Γι' αυτό και εξοδεύουν το πολύ 25 δολάρια την εβδομάδα για φαγητό. Για να παρακολουθούν τα έξοδα για ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, υπάρχουν επίσης αυστηροί κανόνες χρόνου στο σπίτι των παράν. Αυτό σημαίνει ότι όποιος ξυπνάει πριν από τις 6 το πρωί και πέφτει για ύπνο μετά τις 10 το βράδυ, πρέπει να τηρεί πολύ ακριβή αρχεία κατανάλωσης. Κρατούν ακόμη και καταγραφή του αριθμού των φορών που τραβούν το καζανάκι της τουαλέτας. Στο τέλος του μήνα, διοργανώνουν μία μάλλον ασυνήθιστη βραδιά ραντεβού, κατά την οποία μοιράζονται τους λογαριασμούς τους ανάλογα με την κατανάλωση. Αυτό είναι ένα πραγματικό αποκορύφωμα του μήνα για το ζευγάρι, επειδή μπορούν να δουν ποιος από τους δύο έχει ζήσει πιο λιτά. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι σε αυτό το ζευγάρι πραγματικά αναζήτησε και βρήκε ο ένας τον άλλον. Για την επόμενη περίπτωση στη λίστα μας ταξιδεύουμε στη Νέα Υόρκη. Γιατί εκεί ζει ο Αρμάντο Εσπόζιτο, ένας ακραίος τσιγκούνης που πραγματικά δεν ξοδεύει ούτε δεκάρα παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Έτσι, ο γηγενής Μεξικανός αποφάσισε ότι δεν θέλει να πληρώνει 1500 δολάρια για ένα τυπικό διαμέρισμα ενός δωματίου. Ανταυτού, αγόρασε μια στενή σκηνή ενός ατόμου και ζει στους δρόμους της Νέας Υόρκης εδώ και 4 χρόνια, κατασκηνώνοντας απλώς σε πάρκα ή κάτω από γέφυρες, πραγματικά οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Από την εμφάνισή του όμως, καταλαβαίνει κανείς ότι ο 46χρονος δεν είναι ένας συνηθισμένος νεοϊορκέζος άστεγος. Στην πραγματικότητα, ο Αρμάντο έχει μια κανονική δουλειά ως υπάλληλος εστιατορίου. Εκεί τρώει και τα περισσότερα γεύματά του, γεγονός που του γλιτώνει όχι μόνο πολύ κόπο και εξοπλισμό μαγειρικής, αλλά και μετρητά. Ένα από τα λίγα σταθερά έξοδα να μήνα, ωστόσο, είναι η συνδρομή μέλους σε ένα γυμναστήριο. Αλλά εκεί πηγαίνει καθημερινά, ειδικά για να κάνει ντους. Μέσω αυτού του εξαιρετικά παράξενου και λιτού τρόπου ζωής, ο Αρμάντο ξοδεύει μόλις 360 δολάρια το μήνα, ποσό πραγματικό ρεκόρ, αν αναλογιστεί κανείς ότι ζει σε μία από τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου. Αυτό του έδωσε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει 2 διαμερίσματα και 5 σοφίτες στο Μεξικό, οι οποίες θα χρησιμεύσουν ως μελλοντική του ασφάλεια. Έχει επίσης αρχίσει να χτίζει το δικό του σπίτι, ώστε μία μέρα να μπορέσει να ανταλλάξει τη σκηνή του με τους δικούς του 4 τοίχους. Ωστόσο, δεν γνωρίζει πότε ακριβώς θα γίνει αυτό, καθώς χρηματοδοτεί το σπίτι εξ ολοκλήρου χωρίς δάνειο. Η Στεφανή Μοριάρτη από τη ΣΥΠΑ ζει με έναν εξίσου απίστευτο τσιγκούνι. Γιατί ο σύζυγός της Τοντ είναι τόσο τσιγκούνης που δεν χρησιμοποιεί καν σωστά τα πράγματα που έχει ήδη αγοράσει για να μην μειώσει την αξία τους. Για παράδειγμα, ο Τοντ έχει τυλίξει ολόκληρο το εσωτερικό του αυτοκινήτου του, ηλικίας 10 ετών, με εφημερίδες και πλαστικό για το σκοπό αυτό. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να αποτρέψει το αυτοκίνητο από το να εμφανίσει σημάδια χρήσης λόγω φθοράς, βρωμιάς ή ηλιακού φωτός. Αλλά η ιδέα να τυλίξει με πλαστική προστασία τα υπάρχοντά του έχει και συνέχεια.
Στην πραγματικότητα, ο Τόντ έχει καλύψει ολόκληρο το σπίτι σύν τον γκαράζ του με πλαστική μεμβράνη. Το ζευγάρι δεν αγοράζει επίσης έπιπλα όσο το δυνατόν, καθώς και διακοσμητικά αντικείμενα ή κάδρα που θα οδηγούσαν σε τρύπες στους τοίχους. Έχει αποσυνδέσει επίσης το ηλεκτρικό άνοιγμα του γκαράζ του, το οποίο διαφορετικά θα κόστιζε στους Moriarty's 1,2 δολάρια την ημέρα, πάρα πολλά για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Για τον Τόντ, όλα αυτά τα μέτρα εξοικονόμησης σε συνδυασμό αξίζουν εξαιρετικά, καθώς του εξοικονομούν το απίστευτο 95% του ετήσιου εισοδήματός του των 90.000 δολαρίων. Αντίστροφα, αυτό σημαίνει ότι ξοδεύει μόλις 4.500 δολάρια ετησίως. Σε αντάλλαγμα, δεν χρησιμοποιεί πλέον το ντουζ για παράδειγμα, το οποίο θα του κόστιζε 15 δολάρια το μήνα, και το ίδιο ισχύει για το πλυντήριο ρούχων και το πλυντήριο πιάτων. Απλώς πλένει τον εαυτό του τα ρούχα του και τα πιάτα με το ίδιο νερό στο τζακούζι. Η Στεφανή θαύμαζε αρχικά τον σύζυγό της, αλλά μία μέρα η ακραία τσιγκουνιά δεν ήταν πλέον αποδεκτή από την ίδια, γι' αυτό και έκτοτε έχει καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Φυσικά ο Τόντ βρίσκει λυπηρό το γεγονός ότι η γυναίκα του δεν ήθελε πλέον να ζει μαζί του, αλλά μία ζωή χωρίς τσιγκουνιά και λιτότητα έχει γίνει απολύτως αδιανόητη για αυτόν. Στη συνέχεια ερχόμαστε σε δύο ανθρώπους που θα είχαν κάθε λόγο να είναι το αντίθετο της τσιγκουνιάς. Συγκεκριμένα τον Bill Gates και τον Warren Buffett, οι οποίοι θεωρούνται δύο από τους πιο τσιγκούνιδες δισεκατομμυριούχους στον κόσμο. Διότι παρόλο που και οι δύο έχουν απίστευτες περιουσίες άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξακολουθούν να είναι ακραίοι αποταμιευτές. Για παράδειγμα, οι δυο τους πήγαιναν τακτικά στα McDonald's σε διάφορα ταξίδια, όπου μερικές φορές μάλιστα πλήρωναν με διαφημιστικά κουπόνια. Επιπλέον, ο Bill Gates δεν του αρέσει να ξοδεύει χρήματα και για άλλα φυσιολογικά πράγματα. Δεν φοράει επώνυμα ρούχα για λόγους αρχής και ανταυτού τον βλέπουμε συνήθως με no-name pullover από το Walmart και άλλα αμερικανικά μεγαλοκαταστήματα. Σε ένα συνέδριο το 2014 φορούσε επίσης ένα ρολόι που είχε τότε τιμή καταστήματος μόλις 10 δολάρια. Αλλά ο μακροχρόνιος φίλος του Warren Buffett το πάει ακόμα παραπέρα. Για παράδειγμα, ο επενδυτής ζει για περισσότερα από 50 χρόνια στην ίδια μονοκατοικία που αγόρασε τότε για μόλις 31.500 δολάρια. Μετρημένο με τον σημερινό του πλούτο, αυτό είναι μόλις το 0,00003% όλων των χρημάτων που έχει επενδύσει στο σπίτι του. Αυτό είναι περίπου σαν να κερδίζεις 1 εκατομμύριο το μήνα, αλλά να ξοδεύεις μόνο 3 ευρώ για το ενίκιο σου. Επιπλέον, ο Buffett τρώει fast food σχεδόν κάθε μέρα και οδηγούσε το ίδιο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο μια Cadillac για σχεδόν 20 χρόνια, παρόλο που ήταν ήδη πολυεκατομμυριούχος. Παρόλα αυτά, οι συμπεριφορές του Buffett και του Gates δεν πρέπει όμως να χαρακτηριστούν απλώς τσιγκούνικες. Ο Warren Buffett τονίζει πάντα ότι οτιδήποτε θα μπορούσε να αγοράσει με τα χρήματά του δεν θα τον έκανε πιο ευτυχισμένο από ότι είναι ήδη. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται μεγαλύτερο σπίτι, ακριβότερο αυτοκίνητο, επώνυμα ρούχα ή πολυτελή εστιατόρια. Αντίθετα, έχει δεσμευτεί να δωρήσει το 99% της περιουσίας του σε φιλανθρωπικές οργανώσεις μετά το θάνατό του και έχει ήδη δωρήσει σχεδόν 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλλον από ανάγκη, αυτή η γιαγιά από το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καταφύγει σε ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο μέτρο αποταμίευσης και μάλιστα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Μετά το θάνατο του σύζυγου της, η Καρολίν Ντούντριτς βρήκε το κόστος των δώρων, των στολισμών και ενός μεγάλου γεύματος τα Χριστούγεννα πολύ ψηλό. Έτσι, η 63χρονη αποφάσισε να βάζει τα 12 μέλη της οικογένειάς της να πληρώνουν για το χριστουγεννιάτικο δείπνο. Έτσι, το μενού της γιαγιάς κοστίζει 17 λίρες ανά άτομο, ενώ τα παιδιά επιτρέπεται να πληρώσουν λίγο λιγότερο. Το Νοέμβριο, η σκληρή συνταξιούχος ελέγχει το λογαριασμό της και όσοι δεν έχουν πληρώσει ακόμα παίρνουν ένα τηλεφώνημα υπενθύμησης από εκείνη και όσοι δεν πληρώσουν καθόλου αποκλείονται συνοπτικά και ανώδυνα από την οικογενειακή γιορτή. Η γιαγιά δεν θεωρεί πλέον σωστό να χρηματοδοτεί τα πάντα μόνη της. Για τα χρήματά τους, τα μέλη της οικογένειας που πληρώνουν λαμβάνουν στη συνέχεια ένα γεύμα τριών πιάτων και ποτά σε ένα χριστουγεννιάτικα διακοσμημένο περιβάλλον. Στη συνέχεια έχουμε ακόμα μία ιστορία ενός εξαιρετικά τσιγκούνι παππού που είναι πραγματικά δύσκολο να ξεπεραστεί. Τη δεκαετία του 60, ο Τζον Πολ Γκέτι ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στη γη, αλλά ήταν επίσης ο χειρότερος τσιγκούνις που υπήρξε ποτέ. Για παράδειγμα, παρόλο που είχε περιουσία 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που θα αντιστοιχούσε σε 10 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα, έπλαινε μόνος του τα ρούχα του με το χέρι και δεν ξόδευε πάνω από ένα δολάριο για κάλτσες. Όταν μία μέρα το 1973 απήγαγαν τον εγγονό του Τζον Πολ Γκέτι τον Τρίτο και οι απαγωγείς απέτησαν λίτρα ύψους 17 εκατομμυρίων δολαρίων, ο γερο Γκέτι απλώς τους απέρριψε.
πίστευε ότι οι γονείς του 16χρονου εγγονού του, καθώς και το ίδιο το αγόρι, βρίσκονταν πίσω από την απαγωγή και προσπαθούσαν απλώς να το αποσπάσουν τα χρήματά του. Ακόμη και όταν οι εγκληματίες του έστειλαν ένα κομμένο αυτί του εγγονού του, ο δισεκατομμυριούχος του πετρελαίου εξακολουθούσε να μην θέλει να πληρώσει. Μόνο 5 μήνες αργότερα και μετά από πολλές παρακλήσεις και εκκλήσεις των γονέων του απαχθέντος, ο Κέτι δέχτηκε να τηλεφωνήσει στους απαγωγείς. Επαναδιαπραγματεύτηκε το ποσό των λίτρων για τον εγγονό του και το κατέβασε από τα 17 εκατομμύρια στα 3 εκατομμύρια. Ο ίδιος ο επιχειρηματίας, ωστόσο, πρόσθεσε μόνο 2,2 εκατομμύρια, τα οποία φέρεται να μπόρεσε να διαγράψει από τη φορολογία του. Για τα υπόλοιπα 800.000, ο Γερογκέτι έδωσε στον πατέρα του απαχθέντα, δηλαδή στον ίδιο του το γιο, δάνειο με επιτόκιο 3%. Ευτυχώς η μεταφορά των χρημάτων ήταν επιτυχής και οι απαγωγείς απελευθέρωσαν το αγόρι. Η επόμενη οικογένεια από το Τέξας φτάνει πραγματικά την τσιγκουνιά στα άκρα με το σύνθημά της. Καλύτερα να επισκευάζεις παρά να το αγοράζεις καινούριο. Οι O'Briens δεν ξοδεύουν καθόλου χρήματα για οικιακά είδη και αποταμιεύουν όσα περισσότερα μπορούν. Το καλοκαίρι, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν την παιδική πισίνα των παιδιών τους για το πλήσιμο. Στο σπίτι τους δεν θα βρείτε ούτε πραγματικά έπιπλα όπως καναπέ ή άλλα αντικείμενα άνεσης. Η μητέρα Μέλανη χρησιμοποιεί τα σκεύη της κουζίνας για περισσότερα από 10 χρόνια και δεν την ενοχλεί αν, για παράδειγμα, λείπει μία λαβή από το τηγάνι, γιατί απλά χρησιμοποιεί μία τσιμπίδα ως υποκατάστατο. Χρησιμοποιούν επίσης το ίδιο κόλπο με μία πέντσα για το χαλασμένο καζανάκι της τουαλέτας. Όταν έσπασε η κεφαλή του ντους, ο πατέρας Σον δεν είδε επίσης την ανάγκη να αγοράσει μία καινούργια. Ανταυτού, απλώς τρύπησε ένα πλαστικό μπουκάλι και στη συνέχεια το προσάρμοσε. Με τον τρόπο αυτό, η οικογένεια, η οποία δεν έχει κάνει καμία σημαντική δαπάνη στο σπίτι της για περισσότερα από 10 χρόνια, έχει εξοικονομήσει 30.000 δολάρια. Με αυτή τη γνώση στο μυαλό τους, δεν τους ενδιαφέρει καν τι σκέφτονται οι άλλοι και θέλουν να συνεχίσουν να κάνουν οικονομία και να τσιγκουνεύονται όπου μπορούν. Αν θέλετε να μάθετε πώς οι πιο ηλίθιοι νικητές του λαχείου σε απόλυτη αντίθεση σπατάλησαν ή έχασαν τα χρήματά τους, φροντίστε να παρακολουθήσετε το συναρπαστικό μας βίντεο σχετικά με αυτό. Διαφορετικά, κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο και τα λέμε την επόμενη φορά εδώ στο Αξίζει να Γνωρίζετε.